Ομάδα Βέλγων προσκόπων που φιλοξενούνται από τους αντίστοιχους περιφερειακές ενότητες Καβάλας υποδέχθηκε το πρωί στο Δημαρχείο ο Αντιδήμαρχος Χριστόδουλος Μιχαλάκης. Οι Βέλγοι πρόσκοποι διάλεξαν την περιοχή μας για την καλοκαιρινή μεγάλη δράση τους. Περπατώντας το Παγκαίο, πέρασαν από την παλιά Καβάλα, τις Κορυφές, τη Σταυρούπολη, τα στενά του Νέστου, διανύοντας μία απόσταση περίπου 100 χιλιόμετρων, χωρισμένοι σε 6 ομάδες, ενώ συνέχισαν την περιήγησή τους στην παλιά πόλη, τον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων και θα κατευθυνθούν προς τη Δράμα και το Σπήλαιο του Μααρά. Τη Δευτέρα συναντήθηκαν με προσκόπους της Καβάλας σε μία φανταστική προσκοπική πυρά δίπλα στη θάλασσα, απολαμβάνοντας την Πανσέλινο. Εκ μέρους των προσκόπων της Περιφερειακής Εφορίας Καβάλας, κύριε Αντιδήμαρχε, έχουμε τη χαρά να είναι μαζί μας κάποιοι Βέλγοι πρόσκοποι, οι οποίοι διάλεξαν την χώρα μας και την πόλη μας για να κάνουν την καλοκαιρινή τους μεγάλη δράση. Περπάτησαν στην περιοχή μας, ανέβηκαν το Παγκαίο Όρος, επισκέφτηκαν την παλιά Καβάλα, Κορυφές, Σταυρούπολη, κατέβηκαν τα στενά του Νέστου. Όλα αυτά τα έκαναν χωρισμένοι σε 6 ομάδες και περπάτησαν συνολικά 600 χιλιόμετρα. Un peu exagéré, mais chaque groupe a marché une centaine de kilomètres, donc 700 kilomètres en tout. 5 groupes. Il y avait 7 groupes et ils ont chacun marché une centaine de kilomètres. Τη Δευτέρα το βράδυ βρέθηκαν με προσκόπους της Καβάλας και στην Καρβάλη, δίπλα στη θάλασσα και κάτω από την Πανσέλινο, περάσαμε μια ωραία προσκοπική βραδιά. Επισκεφτήκαμε την παλιά πόλη. On vient de visiter la ville ancienne. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε τους Φιλίππους. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για τη συμπαράσταση σε όλη αυτή την προσπάθειά μας. On voudrait vous remercier de votre support. C'était très gentil de votre part. Είμαστε σίγουροι ότι θα γυρίσουν την πατρίδα τους με τις καλύτερες εντυπώσεις από τη χώρα μας και από την πόλη μας. On est sûr, on espère, on est sûr, qu'ils seront de retour avec les meilleurs sentiments, les meilleures impressions, les meilleurs possibles. Και θα γίνουν πρέσβεις της πόλης μας στο εξωτερικό, στους φίλους και στους γνωστούς τους. Et qu'ils en parleront de notre ville, là, dans leur pays. Αφήνω τον Πιέρ να πει τις εντυπώσεις του από την περιοχή μας. Voilà, je voudrais profiter donc de l'occasion pour donc pour remercier la ville de Καβάλα et donc son vice-maire ici présent Christos donc au nom de la 5e troupe des Ardents de Saint-Michel ici présente qui est donc l'occasion et l'opportunité de visiter la vieille ville grâce à votre aide et ça nous vous en serons éternellement reconnaissants. Je crois que tous les scouts sont maintenant pleins de souvenirs et qu'ils garderont donc ça avec eux en rentrant en Belgique et qu'ils parleront avec beaucoup de bien de la ville. Εκ μέρους της πέμπτης ομάδας προσκόπων του Σαν-Μισελ του Βελγίου θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Πέρασαν πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επίσκεψη στο κάστρο, για την παλιά πόλη. Σίγουρα θα φύγουμε με τα καλύτερα συναισθήματα από την πόλη μας. Υποδεχτούμε με θέρμη, γιατί η υποδοχή έχει γίνει σίγουρα από τους προσκόπους, τους καβαλιώτες. Όπα, εγώ το πάτησα. Λοιπόν, νομίζω ότι η θερμή υποδοχή που άφησε και τις εντυπώσεις αυτές που άφησε έγινε από τους προσκόπους τους καβαλιώτες. Εγώ θέλω να πω συγχαρητήρια πρώτα απ' όλα στους καβαλιώτες προσκόπους της περιοχής μας για την υποδοχή που κάνανε στους νεαρούς προσκόπους από το Βέλγιο. Νομίζω ότι και με τη συμμετοχή του Δήμου, αλλά νομίζω είναι η μικρότερη συμμετοχή του Δήμου και μεγαλύτερη είναι η συμμετοχή των προσκόπων του τόπου μας. Σίγουρα είδαν πράγματα, αλλά νομίζω ότι την φιλοξενία και την αγάπη που υπάρχει στην περιοχή μας για όλο τον κόσμο τους την έδειξαν με τον καλύτερο τρόπο οι καβαλιώτες πρόσκοποι. Εγώ θέλω να πω συγχαρητήρια σε αυτούς πρώτα. Να πω, σας καλωσορίζουμε στην περιοχή μας, αλλά να σταματήσω για να μεταφράσεις.